Πώς να αντιμετωπίσουν ένα παιδί που πνίγεται, έναν πολυτραυματία ή ένα περιστατικό αιμορραγίας βρέθηκε σήμερα ως διαδικασία και ως γνώση στο επίκεντρο του σεμιναρίου που πραγματοποίησαν οι γιατροί του Αιγαίου του Παγνή, που συνεχίζοντας τις δράσεις τους δημιούργησαν μια τέτοια ημερίδα με προσκεκλημένους κυρίως εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας αλλά και εκπαιδευτικούς. Η προσφορά λοιπόν είναι προσφορά ζωής, προσπάθεια διάσωσης παιδιών, βρεφών, από πνιγμονές, σε πρώτες βοήθειες, καθώς επίσης και το τραύμα, το οποίο συχνά συμβαίνει στην Κρήτη και είναι θανατηφόρο δυστυχώς, αλλά σε αυτούς που μπορούμε να το προβάλλουμε, να προλάβουμε, να υπάρχει η δυνατότητα να τους σώσουμε με απλές κινήσεις, τις οποίες προσπαθούμε να μάθουμε στον κόσμο. Το να μπορέσει ένας άνθρωπος να φανεί όχι απλά χρήσιμος, αλλά η συμβολή του να καταστεί εκείνη που θα σώσει μια ανθρώπινη ζωή μέχρι να φτάσει η βοήθεια από το ΕΚΑΒ, επισημάνθηκε με ιδιαίτερη σημασία στη διάρκεια της ημερίδας, όπου οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα τη θεωρία να τη δουν και στην πράξη, λαμβάνοντας εκπαίδευση για κάρπα σε παιδιά και ενήλικες, χρήση απεινιδωτή, μέχρι και αφαίρεση κράνους από πολυτραυματία. Είναι όταν βρεθείς τη στιγμή του ατυχήματος, περνάει. Γίνεται μια σύγκρουση και σταματάς να βοηθήσεις. Τι θα πρέπει να κάνεις, να μάθεις τι πρέπει να κάνεις για να σώσεις τον άλλο. Ένα παιδάκι το οποίο ξαφνικά έχει ένα κουμπί στο στόμα του, το γλύφει και πνίγεται. Τι πρέπει να κάνεις. Είναι τα πρώτα λεπτά μέχρι να δώσεις πρώτες βοήθειες εσύ και να προλάβεις να βάρεις το τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ. Οι γιατροί του Αιγαίου του Παγνή, όπως τόνισε ο πρόεδρος Μανώλης Βελιβασάκης, συνεχίζουν τη δράση τους με επόμενο σταθμό τους, τη Μήλο. Συνεχίζουμε, δεν έχουμε διακοπές εμείς. Εμείς πάμε και δουλεύουμε στις διακοπές που πάνε οι άλλοι τα τριήμερα τους, τα πενταήμερα τους. Πέρα από τις εξετάσεις πάντως που κάνουν, όπως διευκρίνησε ο κύριος Βελιβασάκης, η στόχευση είναι τέτοιου είδους θεωρητικά σεμινάρια να μπορούν να γίνονται ακόμη και σε σχολεία, εντασσόμενα σε μια ολιστική προσέγγιση που ξεκινάει από τον άνθρωπο και καταλήγει στον άνθρωπο στη βάση της προσφοράς και της αλληλεγγύης. Και ξεκινήσει προσπάθεια. Εμείς στα Κρητικά νησιά το κάνουμε πολύ συχνά, κάρπα στα παιδιά, PLS δηλαδή, και στους ενήλικες, καθώς επίσης κάνουμε και σεμινάρια υπερβαρικής ιατρικής για πνιγμούς διτών και αυτά στα νησιά πάμε, το οποίο είναι πολύ συχνό.